Πέτρε, καλησπέρα. Πέτρα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πραγματικά, μία ακόμα ημέρα τρόμου για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το περιστατικό αυτό ξύπνησε μνήμες. Ήδη τα ερωτήματα είναι πολλά και αναπάντητα. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν οι έρευνες για να βρεθούν τα κίνητρα του δράστη. Η πληροφορία είναι ότι ο δράστης, όπως είπε ο αδελφός του, έπασχε από παράνοια και μάλιστα ένα σύνδρομο καταδίωξης. Έπαιζε ποδόσφαιρο στο πανεπιστήμιο, είχε αποκομίσει αρκετά χτυπήματα στο κεφάλι, όπως λέει η οικογένειά του, και πιθανότατα αυτά ουσιαστικά όπλησαν αυτές τις ακραίες αντιδράσεις. Ναι. Βεβαίως, η καλή είδηση είναι ότι ο δεύτερος αστυνομικός διέφυγε τον κίνδυνο και βεβαίως από εδώ και πέρα ξανασυζητιέται το ζήτημα των μέτρων ασφαλείας στο Καπιτόλιο. Πριν από μια εβδομάδα είχαμε απόσυρση ενός μέρους των μέτρων. Δυστυχώς, μάλλον θα πάμε σε νέα μέτρα, καθώς οι κίνδυνοι ελοχεύουν παντού. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στα της πανδημίας. Καταγράφεται μια σημαντική αύξηση κρούσματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ύπουλος εχθρός βρίσκεται παντού, Δημήτρη, και επαναμολύνει ακόμα και αυτούς που νόσησαν και ανάρρωσαν. Δημήτρη, μου στάθηκες άτυχος για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι χθες μονάχα τα κρούσματα στη Νέα Υόρκη πλησίασαν τις 9.000, 55 οι νεκροί. Δυστυχώς οι αριθμοί δείχνουν την ομή πραγματικότητα. Μπορεί να υπάρχει μείωση των μέτρων, μπορεί να υπάρχει άρση της καραντίνας για αυτούς οι οποίοι κάνουν το εμβόλιο για ταξίδια εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλήθεια όμως είναι ότι υπάρχουν και επαναμολύνσεις και υπάρχουν μεταλλάξεις του ιού. Προσωπικά μιλώντας, και σε ευχαριστώ για την αναφορά, Πέτρα, πρέπει να πούμε ότι μολύνθηκα για δεύτερη φορά. Το σοκ είναι μεγαλύτερο από την πρώτη, γιατί την πρώτη φορά πιστεύεις ότι συνέβη, δεν πιστεύεις ότι θα συμβεί δεύτερη φορά. Και πιστεύεις ότι αν συμβεί, τα συμπτώματα θα είναι πιο ήπια. Δυστυχώς δεν είναι πιο ήπια. Την ώρα που μιλάμε, είμαι ακόμα θετικός. Υπάρχει δύσπνοια, υπάρχει βήχας, υπάρχει στυνθάνχη. Δυστυχώς, επειδή πρόκειται για την Βρετανική μετάλλαξη, είναι συμπτώματα πολύ διαφορετικά από αυτά που έζησα πριν από περίπου ένα χρόνο. Με την δύναμη που μου δίνει το δελτίο του ΣΥΓΜΑ, θέλω να πω προς πάσα κατεύθυνση, Πέτρα, κυρίες και κύριοι, μεγάλη προσοχή. Κανένας δεν είναι εκτός κινδύνου. Μεγάλη προσοχή. Είναι τρομακτικά δύσκολος αυτός ο δρόμος, ο αγώνας, το άγνωστο, το να μην μπορείς να αγκαλιάσεις τα παιδιά σου, το σημαντικότερο να μην ξέρεις τι σου ξημερώνει η επόμενη μέρα. Και δυστυχώς, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχουμε ακόμα δρόμο. Ένα ευχαριστώ και στην οικογένεια του ΣΥΓΜΑ, αλλά και στην γιατρό μου, την Δόκτωρ Μπουλούκος, για τις υπερπροσπάθειες όλη την εβδομάδα. Είναι μια μάχη που θα κερδιθεί, αλλά είναι μια μάχη η οποία φοβίζει και μια μάχη που πρέπει να προσπαθήσουμε να τη γλιτώσουμε. Γιατί αν πούμε να την πολεμήσουμε, τότε αρχίζουν τα δύσκολα. Ναι. Εμείς, Δημήτρη, θα σου πούμε σιδερένιος. Ξέρεις να δίδεις μάχες και να τις κερδίζεις. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Πολύ. Στα 400 επανήλθαν τα ημερήσια κρούσματα, αφήνοντας περιθώρια